θα καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Είναι ιστορικός, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Είναι η γενική γραμματέας του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, για την αρρωγή σας. Σωστά τα λέτε, είμαστε 10 τρελοί ιστορικοί, αγαπούμε πάρα πολύ την ιστορία και έχουμε ιδρύσει εδώ στην Αθήνα, στην Παλίνη, το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Κάνουμε ντοκιμαντέρ και εκδόσεις που έχουν, κατά την άποψή μας, αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Μία τέτοια έκδοση το 2016 αφορούσε το Καστελόριζο. Και αυτή η έκδοση και αυτό το ντοκιμαντέρ έγινε αιτία από το 2016 να θεσμοθετήσουμε τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου πέρα από τα σύνορα. Τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτιστική προσπάθεια. Και αυτό γιατί το Καστελόριζο για αιώνες, θέλοντας να μιμηθεί τη μεγάλη αρχόντισσα της Ιωνίας στη Σμύρνη, είχε επενδύσει πάρα πολύ στον πολιτισμό, στα γράμματα, στις τέχνες. Είχε 3.000 μαθητές, είχε τις καλύτερες σχολές αργυροχρυσοχοΐας, είχε σπουδαία σχολεία. Ακόμα στα 1870 οι κάτοικοι του Καστελορίζου έφερναν μεθόδους εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας άνεκτη δασκάλου. Αυτό όλο προσπαθούμε εν τέλει σαν απότερο σκοπό και στόχο να αναβιώσουμε στο Καστελόριζο. Είναι ένας πανέμορφος τόπος, πολύ ευλογημένος, πάρα πολύ, με μια μεγάλη ιστορία, όπως θα μου πείτε και όλα τα σημεία της Ελλάδας. Αλλά το Καστελόριζο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Σωστά. Είναι στο Μετέχμιο. Σωστά. Είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ενώνει. 21 με 28 Αυγούστου, κυρία Σαρίογλου, έτσι? Σωστά, 21 με 28 Αυγούστου. Οι πληροφορίες που έχω είναι, και συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά το είχα στο μυαλό μου, είναι ότι μπορεί να μένει από τη μια να πεις ότι έχει γίνει πια θεσμός διεθνούς εμβέλειας, με σημαντικές συνεργασίες και με φορείς και με προσωπικότητες, και είναι ο κινηματογράφος και είναι η διανόηση από όλο τον κόσμο, ναι μένα, αλλά φέτος υπάρχει μια συμμετοχή η οποία είναι άνευ προηγουμένου, έτσι? Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Είναι εκπληκτική η ομάδα των συνεργατών μου και αυτό οφείλεται στην εργασία. Το 2006. Έχετε την καλοσύνη λίγο να μετακινηθείτε έτσι για να έχει ένα καλό πέρασμα το σήμα που να ακούμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε. Βέβαια. Το 2016, όταν ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά, είχα λάβει 65 ταινίες τεκμηρίωσης. Φέτος λάβαμε 790. Wow. Τον 7ο χρόνο λάβαμε 790 ταινίες από 100 διαφορετικές χώρες. Και αυτό οφείλεται στην εκπληκτική ομάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Αναμφίβολα είναι έργο των συνεργατών και των προσπαθειών που κάνουν για να αυξηθεί η ποιότητα. Δεν επενδύουμε στην ποσότητα. Γιατί στο Καστελόριζο θέλουμε να προβληθούν η αφρόκρεμα, οι καλύτερες ταινίες τεκμηρίωσης που υπάρχουν παγκοσμίως. Ξέρετε, αυτό που χαρακτηρίζει το νησάκι μας είναι το μέγεθός του. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Οπότε στοχεύουμε στην ποιότητα, να αυξήσουμε όσο είναι εφικτό την ποιότητα. Όταν λοιπόν λαμβάνετε 800 ταινίες από 100 διαφορετικές χώρες, έχετε πολύ περισσότερη δυνατότητα να πάρετε τα πιο ποιοτικά, τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κυρία Σαρίογλου, μόνο ελληνική και διεθνή ιστορία καθαρά ή και επιδράσεις γεγονότων? Κοιτάξτε, τον πρώτο χρόνο ήταν καθαρά ιστορικό. Αργότερα έχει εξελιχθεί το φεστιβάλ και είναι από τη μία μεριά το κοινωνικο-πολιτικό ντοκιμαντέρ και από την άλλη είναι τα ιστορικά ντοκιμαντέρ. Και όταν λέμε ιστορικά ντοκιμαντέρ, μπορεί να είναι η ιστορία ενός χωριού, ενός ατόμου, ενός μουσικού οργάνου, με την ευρύτερη έννοια
η ιστορία, με την ευρύτερη έννοια. Ανιχνεύει δηλαδή τα πάντα όλα, από την παράδοσή μου, από βέβαια, το πώς καταφέρνω πράγματα, το πρόσωπο που εμπλέκεται, η κοινωνία που εμπλέκεται. Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το ιστορικό και το άλλο κομμάτι είναι το κοινωνικό-πολιτικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι από φέτος έχουμε αρρωγό και την υποστήριξη της Διεθνούς Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου του ΦΥΠΡΕΣΥ. Ο κύριος Κλάους Έντερ έχει θεσμοθετήσει από φέτος να υπάρχει και ένα βραβείο ΦΥΠΡΕΣΥ για το Καστελόριζο, για το Πέρα από τα Σύνορα, mm-hmm. για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έχουμε έναν τιμόμενο ακαδημαϊκό φορέα, ένα τιμόμενο κανάλι. Φέτος το κανάλι θα είναι το ZDF της Γερμανίας, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι της Γερμανίας. Και μετά στο πέρας του φεστιβάλ οι τιμόμενοι αυτοί φορείς μας καλούν και πηγαίνουμε στα δικά τους μέρη, ταξιδεύουμε και προβάλλουμε τις βραβευμένες ταινίες της τελευταίας έκδοσης. Δεν είναι δηλαδή ένα φεστιβάλ που κινείται μόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και μετά ξανά 12 μήνες μετά. Είναι συνέχεια σε μια κίνηση, σε μια έτσι, προσπάθεια προβολής της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και του Καστελορίζου. Μπορώ άμεσα να το παρακολουθήσω εγώ που είμαι μακριά και δεν έχω τη δυνατότητα να έρθω ή θα πρέπει να περιμένω να ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε, θα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί mm-hmm. και αφού ολοκληρωθεί, με τις βραβευμένες ταινίες ταξιδεύουμε όπου μας καλέσουν. Πρώτα-πρώτα μας καλούν οι τιμόμενοι φορείς, όπως σας είπα, που υπάρχει πάντα ένα πανεπιστήμιο και ένα κανάλι. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια τιμόμενο πανεπιστήμιο ήταν το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το πανεπιστήμιο του Γιόρκ, διάφορα πανεπιστήμια σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτοί λοιπόν μας καλούν και προβάλλουμε τις ταινίες μας, προβάλλουμε την ιστορία του Καστελορίζου και προσπαθούμε να γίνει ξακουστό το νησί μας, καθώς οφείλουμε, για την ποιότητά του και για αυτά τα πολύ δυσέβρετα που έχει, για τον πολιτισμό του, για την παράδοσή του. Αξίζει να προβληθούν. Νομίζω ότι αξίζει. 21 με 28 Αυγούστου. Τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά έχει και την υποστήριξη και τη χορηγία αρκετών υπουργείων. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Τα προηγούμενα χρόνια ξεκινήσαμε αρχικά με την αιγίδα μόνο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέποντας την ποιότητα της δουλειάς μας, είναι πάρα πολύ τιμητικό για μας να λάβουμε την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας και ελπίζουμε να μας τιμήσει και με την παρουσία της στην έναρξη του φεστιβάλ φέτος, ελπίζουμε. Πέρσι το χρώμα που είχε το φεστιβάλ ήταν περισσότερο στα διάφορα αφιερώματα για το 1821, με βιβλία, με μουσικές παραστάσεις, με θέατρο. Φέτος θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη Μικρασιατική τραγωδία. Στην έναρξη έχουμε την εκπληκτική Ιρόσαΐα με την ομάδα της, που θα κάνουν ένα αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο και Ποντιακό τραγούδι. Στη λήξη θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, καθώς οφείλουμε βέβαια, με τους Αργοναύτες και το Βασίλη Γισδάκη. Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. 21-28 Αυγούστου, είπαμε ότι εμείς εδώ, Κρήτη TV 984, Νέα Κρήτη, site neakrite.gr, είμαστε με αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας για την περιοχή της Κρήτης. Κυρία Σερίογλου, για αυτά τα πολύ όμορφα, τα πολύ σπουδαία που είπαμε, να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και να σας καλημερίσω. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε στο νησί μας, στο Καστελόριζο. Εύχομαι να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλά να είστε.